Σήμερα συζητάμε δύο συμφωνίες αμοιβαίας εξυπηρέτησης μεταξύ των Υπουργείων Άμυνας Ελλάδας και ΗΠΑ και αφορούν τον αμοιβαίο εφοδιασμό σε καύσιμα, σε μέσα, πλωτά και υπτάμενα του πολεμικού ναυτικού και της πολεμικής αεροπορίας. Οι συμφωνίες αυτές υπογράφηκαν από τους εκπροσώπους των δύο χωρών τον Οκτώβρη και τον Νοέμβρη του 2017 στην Αθήνα και στη Βιρτζίνια αντίστοιχα επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Συνεπής αυτές τις υπογραφές ήδη ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ τις χαρακτήρισε επωφελής. Η αρχική συμφωνία είχε υπογραφεί το 1996 επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ. Επεκτάθηκε το 2000 πάλι επί ΠΑΣΟΚ, τροποποιήθηκε το 2005 επί Νέας Δημοκρατίας. Με δύο λόγια, όλοι όσοι έχετε κυβερνήσει έχετε βάλει το χέρι σας σε αυτές τις συμφωνίες, τεκμηριώνοντας για άλλη μια φορά τον αναμφισβήτητο και κοινό ευρωατλαντικό προσανατολισμό της πολιτικής σας. Αναφέρεται στο προήμιο αυτής της συμφωνίας η πρόθεση αμοιβαίου εφοδιασμού καυσίμων. Δηλαδή, για να γίνει κατανοητή η έννοια της αμοιβαιότητας, αναλαμβάνουν την πετρέλευση των αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου το ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Ενώ τα ελληνικά πολεμικά πλοία που διαπλέουν την περιοχή των Αζωρών, της Χαβάης και της Καραϊβικής θα τα εφοδιάζει το αμερικάνικο πολεμικό ναυτικό. Μα για ποια αμοιβαιότητα μιλάτε? Προφανώς και δεν το κάνετε τυχαία. Στόχος σας είναι πίσω από την επικαλούμενη αμοιβαιότητα να συσκοτήσετε ότι ήδη έχετε εντάξει επιχειρησιακά τις κομβικές δομές διοικητικής μέρινας του πολεμικού ναυτικού και της πολεμικής αεροπορίας στα πολεμικά σχέδια των ΗΠΑ στην περιοχή μας. Στόχος σας είναι να παραπλανήσετε τον ελληνικό λαό, παρουσιάζοντάς του μια συμφωνία δήθεν σοβαρή ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ελλάδα, τη στιγμή που και ο τελευταίος ναύτης και σμιγίτης γνωρίζει ότι ουδέποτε θα απαιτηθεί το πολεμικό ναυτικό ή η πολεμική αεροπορία των ΗΠΑ να παράσχει τέτοιου είδους διευκολύνσεις στους αντίστοιχους ελληνικούς κλάδους. Επιπλέον, όπως αναφέρεται στις παραγράφους 1.1.2 και των δύο συμφωνιών, δίνεται η δυνατότητα σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει την αμοιβαία υποστήριξη διοικητικής μέρημνας με την ΗΠΑ να συμμετέχουν σε διευθετήσεις λογαριασμών της υποσυζήτηση συμφωνίας. Με δύο λόγια, και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί δείχνει την επικινδυνότητα αυτών των συμφωνιών, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν υπογράφουν συμφωνίες απλά ακτινοτά με άλλες χώρες για την υποστήριξη των εγκληματικών τους σχεδίων, αλλά δημιουργούν ένα καλά δομημένο πλέγμα και μεταξύ αυτών των χωρών. Τώρα, όσον αφορά το ερώτημα σε ποιες περιστάσεις θα εφαρμόζονται οι υποσυζήτηση συμφωνίες, η απάντηση βρίσκεται στην παράγραφο 1.1.2 του σχεδίου νόμου όπου αναφέρεται. Η παρούσα εφαρμόζεται στην παροχή καυσίμων εν καιρό ειρήνης, πολέμου, εκτάκτων επιχειρήσεων, επιχειρήσεων διατήρησης της ειρήνης, ανθρωπιστικών αποστολών και για να μην ξεχνάμε και κάτι, σε λοιπές περιστάσεις. Τι μένει απ' έξω? Τίποτε απολύτως. Και σήμερα υπάρχει πλέον η εμπειρία στους λαούς να μην τους δημιουργούν συγχύσεις οι ψευδεπίγραφες έννοιες, ανθρωπιστικές αποστολές, επιχειρήσεων, διατήρηση της ειρήνης κτλ. Είναι αναμφισβήτητο γεγονός η ύπαρξη τεράστιας συγκέντρωσης στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή μας. Καθημερινά ενισχύεται ο ανταγωνισμός μεταξύ ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ρωσίας και Κίνας με αιχμή τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών, της ενέργειας των αγωγών, τους δρόμους μεταφοράς των εμπορευμάτων. Στο πλαίσιο αυτού του ανταγωνισμού, το ΝΑΤΟ με προεξάρχουσες της ΗΠΑ έχει αποφασίσει με την ομόφωνη υποστήριξη όλων των κυβερνήσεων μελών του να υλοποιήσει το σχέδιο της ονομαζόμενης νατοικής ετοιμότητας. Το σχέδιο αυτό
μιλά για την ετοιμότητα εντός 30 ημερών για την ανάπτυξη 30 πολεμικών πλοίων, 30 ταγμάτων, 30 αεροπορικών μονάδων οπουδήποτε στη γη. Το ΝΑΤΟ και η ΗΠΑ, τώρα που μιλάμε, έχουν αναπτυγμένες χιλιάδες στρατιώτες σε μια ζώνη στα ευρωνοσιακά σύνορα με τη Ρωσία. Από τα σκανδιναβικά κράτη και τη Βαλτική μέχρι τη Βουλγαρία, με εκτέλεση γιγαντιαίων στρατιωτικών ασκήσεων όπως αυτές στη Σουηδία και την Νορβηγία των 50.000 στρατιωτών πριν μερικά χρόνια. Στόχος τους είναι να περικυκλωθεί η Ρωσία και να περιοριστεί η παρουσία της στην Ευρώπη και τα Βαλκάνια. Και μας φέρνετε σήμερα δύο συμφωνίες για να τροφοδοτεί η χώρα μας με καύσιμα αυτές τις δραστηριότητες. Να στηρίζει η Ελλάδα τους ανθρωπιστικούς πολέμους σαν αυτόν της Ιουγκοσλαβίας, του κράτους τρομοκράτη των ΗΠΑ. Τους προληπτικούς του πολέμους όπως το Αφγανιστάν και από εκεί στους πολέμους και στις ελεγχόμενες εξεγέρσεις εξαγωγής της δημοκρατίας όπως τις λένε στο Ιράκ, στη Μέση Ανατολή. Να ανεφοδιάζει τέλος με καύσιμα η χώρα μας τις περιφερόμενες ανά τον κόσμο υπτάμενες φυλακές της ΣΥΑ. Αυτές τις συμφωνίες στηρίξετε κι εσείς. Να τις στηρίξετε εσείς. Το ΚΚΕ τις αποκαλύπτει στο λαό και είναι ο λαός αυτός που δεν πρέπει να έχει καμιά εμπιστοσύνη στην αστική τάξη και στα κόμματά της, δηλαδή σε εσάς. Είστε βουτυγμένοι μέχρι το λαιμό στους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και η ευθύνη είναι σε όλες τις μέχρι σήμερα κυβερνήσεις. Αυτή ακριβώς η προσήλωσή σας στον αμερικανονατοϊκό σχεδιασμό που επιτάσσουν τα συμφέροντα του κεφαλαίου είναι που ανοίγει το δρόμο και για παραπέρα όξυνση για επικίνδυνες διευθετήσεις που βάζουν σε μεγάλο κίνδυνο τον ελληνικό και τους άλλους λαούς της περιοχής, απαιτώντας αυξημένη επαγρύπνηση και εγρήγορση. Οι θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για την περιοχή και η πολιτική του πρόταση είναι σε πλήρη αντιστοιχία με τα λαϊκά συμφέροντα και θα αντιπαλέψει κάθε συμφωνία που αντιστρατεύεται τα συμφέροντά του και υπονομεύει την ειρήνη στην περιοχή. Είναι φυσικό μετά την τοποθέτησή μας ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καταψηφίζει αυτή τη συμφωνία. Ευχαριστώ.